Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Βάλια, δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας. Με αποτέλεσμα... Οι γονείς να αναγκάζονται να μετακινούνται, να πηγαίνουν να διανύουν μεγάλη απόσταση πολλών δεκάδων χιλιόμετρων και να πηγαίνουν στα Χανιά. 150 χιλιόμετρα διανύουν καθημερινά, βάζοντας πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη, επειδή κάποιοι δεν έχουν προχωρήσει στο αυτονόητο. Να καλύψουν κάποια κενά, τα παιδιά να μείνουν στον τόπο τους, στο σχολείο τους και να παρακολουθούν κάποια ενισχυτικά μαθήματα. Πάμε στον κύριο Αλιγιζάκη. Ο κύριος Αλιγιζάκης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Βέβαια. Και θα μας δώσει ακριβώς την εικόνα σήμερα, αν έχει αλλάξει η κατάσταση. Κύριε Αλιγιζάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Υποχρέωσή μας στο ίδιο έργο θεατές για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανησυχία. Υποθέτω, φαντάζομαι, απαντήσεις έχετε λάβει. Εν μέρη. Εμείς, εφόσον δεν έχει δοθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, κλείσαμε το σχολείο μας, όπως έχετε μάθει. Δηλαδή, κάναμε κατάληψη. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη κάλυψη της εκπαιδευτικούς σε ειδικότητες και ειδικής αγωγής. Ναι. Και αν θέλετε να σας πω και πιο συγκεκριμένα. Βέβαια, βέβαια. Ναι, να μας πείτε. Ναι. Χρειαζόμαστε 5 εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης και μας έχουν καλύψει τους 2. Το τμήμα ένταξης, που είναι το τμήμα για τις μαθησιακές δυσκολίες και που τώρα 2 χρόνια δεν λειτουργεί, μετά την κατάληψη μας έστειλε εκπαιδευτικό. Μας λείπουν ειδικότητες όπως πληροφορική, μουσική και δεύτερη ξένη γλώσσα. Επίσης δεν δουλεύει και το ολοήμερο. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στην έλλειψη δασκάλων παράλληλης στήριξης, που είναι πολύ σημαντικό. Τίποτα. Με τα στοιχεία που μας δίνετε, υπολειτουργεί το σχολείο. Ναι, ναι. Υπολειτουργεί το σχολείο. Εμείς το... Ναι. Πείτε μας. Υπολειτουργεί το σχολείο, βέβαια. Πάντως υπάρχουν και σε άλλες ειδικότητες προβλήματα, όχι μόνο στην παράλληλη στήριξη. Υπάρχουν και σε άλλες ειδικότητες και σε κάθε περίπτωση εκφράζουν οι γονείς, εκφράζουν έντονη ανησυχία. Δεν μπορεί καθημερινά τα παιδιά τους να διανύουν μία απόσταση, όπως πολύ σωστά είπες Νίκο, 150 χιλιόμετρων από την Παλαιόχωρα για να βρεθούν στα Χανιά. Και μάλιστα, ξέρεις τι, υπάρχουν και γονείς που αναγκάζονται να φύγουν από την Παλαιόχωρα και να πάνε πλέον να μείνουν στα Χανιά. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε στη διαδικασία συζήτησης σε μια ευρωπαϊκή χώρα που πιστεύουμε και όντως ισχύει, προχωράμε με ρυθμούς ανάπτυξης. Κοιτάμε μπροστά, 2022 μπαίνουμε. Να συζητάμε τον Δεκέμβρη, τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, για κάλυψη κενών σε θέματα, σε ειδικότητες που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Για παιδιά με ειδικές ικανότητες, έτσι, και μάλιστα 3 μήνες μετά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Δεν είναι βέβαια το μοναδικό σχολείο. Από την αρχή της χρονιάς έχουμε κάνει, Νίκο, πάρα πολλά ρεπορτάζ με τα κενά στα σχολεία. Δεν όταν μιλάμε για χαρτόκουτες εκεί στην Ανατολική Κρήτη. Ακριβώς, στην Ιεράπετρα. Στο ειδικό σχολείο Ιεράπετρας, είχαμε αναφερθεί μόλις την περασμένη εβδομάδα. Τώρα βλέπουμε ειδικό σχολείο στην Παλαιόχωρα, δημοτικό σχολείο. Και στην παράλληλη στήριξη. Ναι, στην παράλληλη στήριξη, ναι. Που βλέπουμε ότι και εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Και όπως είπαμε, επαναλαμβάνουμε, 3 μήνες μετά. Κύριος Αλιγιζάκης, μας τα είπε, μας αναφέρθηκε στα κενά, αναφέρθηκε σε κάποιες καλύψεις που επιχειρήθηκαν. Εν μέρη. Βέβαια, εν μέρη, εκεί για τα κενά. Κύριε Αλιγιζάκη, δεν ξέρω, με αυτά τα περιβόητα, τα 150 χιλιόμετρα που διανύουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν και να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Θα σας πω ένα πράγμα. Οι συνθήκες εδώ στην Παλαιόχωρα είναι ειδικές. Γιατί εννοώ. Δεν έχουμε εξωτερικά κέντρα ειδικής αγωγής. Δεν έχουμε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές. Εργοθεραπευτές. Ένα παιδί που χρήζει τέτοιας βοήθειας. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Ένα παιδί που χρήζει τέτοιας βοήθειας πρέπει η οικογένειά του καθημερινά να το πηγαίνει στα Χανιά, να διανύει όλα αυτά τα χιλιόμετρα που είπατε. Και γενικά εδώ στην Παλαιόχωρα δεν έχουμε γιατρούς. Μετά τις 2 η ώρα το μεσημέρι δεν υπάρχει γιατρός στην Παλαιόχωρα. Δεν έχουμε ασθενοφόρο. Αν πάθει κάποιο παιδί κάτι, κάποιος πολίτης χτυπήσει, περιμένουμε το ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας Κατάνου που κάνει 20 λεπτά να έρθει και 20 λεπτά να επιστρέψει, δηλαδή 40 λεπτά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση το ασθενοφόρο να είναι σε άλλο περιστατικό, οπότε δεν έρχεται ποτέ.
Και αναγκαζόμαστε τα παιδιά μας να τα βάζουμε στο αυτοκίνητό μας και να πηγαίνουμε στα Χανιά. Μάλιστα. Είναι μια περιοχή ειδικών συνθήκων. Ναι, ναι. Και δυστυχώς η απάντηση του Υπουργείου και της Πρωτοβάθμιας όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης είναι ξεχάστε το. Έτσι μας είπαν την τελευταία φορά. Ξεχάστε το. Το Υπουργείο έχει πει 2 δασκάλους παράλληλης στήριξης σε κάθε σχολείο. Μάλιστα, εμείς όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά τα παιδιά. Είμαστε εδώ για να τα στηρίξουμε και αν δεν δικαιωθούμε θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας είτε με καταλήψεις, είτε στο σχολείο μας, είτε σε κύριε Αλυγγιζάκη, δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε το θέμα, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Αλυγγιζάκη. Μήπως δεν υπάρξει πλέον, ξεχάστε το. Ναι, έτσι. Το ξεχάστε το. Ναι, γιατί είναι προκλητικό το ξεχάστε το για ένα σχολείο. Ακριβώς. Ξεχάστε το. Εμείς δεν ξεχνάμε. Εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα στηρίξουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ.